Γεια σας και από μένα. Όπως σας είπε η κυρία Χριστοπούλου, θα σας παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο γενικώς οι σχολικές μονάδες διαχειρίζονται και αντιμετωπίζουν τα περιστατικά της σχολικής βίας, πάντα με βάση τις αναφορές των διευθυντών. Και στο τέλος θα καταλήξουμε σε κάποιες τελικές επισημάνσεις γύρω από αυτό το θέμα. Μία από τις ερωτήσεις που κάναμε στους διευθυντές, λοιπόν, ήταν ποιοι αντιλαμβάνονται καταρχήν τα περιστατικά βίας που παρουσιάζουν στο σχολικό του χώρο. Ποιοι τα παίρνουν χαμπάρι πρώτα, θα το λέγαμε πιο αργά. Όπως θα δείτε, λοιπόν, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περίπου τα 3/4 των αναφορών αφορούν τον κάποιον εκπαιδευτικό και τον μετά έπειτα εκπαιδευτικό του σχολείου. Είναι αναμενόμενο ότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα αντιλαμβάνονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο εκπαιδευτικός είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά και μέσα στην τάξη, αλλά και βέβαια μέσα στα καθήκοντά του στο πλαίσιο της εφημερίας. Είναι αυτός που βρίσκεται στον προάβλιο χώρο, είναι αυτός που βρίσκεται δίπλα στους μαθητές. Και είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο ότι αντιλαμβάνονται τα περιστατικά. Αυτό που θα έλεγα εγώ ότι είναι άξιο περίεργο σε εισαγωγικά είναι ότι οι διευθυντές αμέσως μετά τους εκπαιδευτικούς βάζουν τον εαυτό τους. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου γενικά είναι τέτοια που δεν ευνοούν την άμεση και συνεχή επαφή με τα παιδιά, αυτό ίσως θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια ιδιαίτερη ευαισθησία των διευθυντών απέναντι στο φαινόμενο, που τους σωθεί να προσέχουν και να υπάρχει αυτό που λέμε το κομμάτι του διευθυντή. Και αμέσως μετά φυσικά έρχονται οι μαθητές. Τώρα, όταν τους ρωτήσαμε ποιους κυρίους ενημερώνουν για τα περιστατικά αυτά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενημερώνονται καταρχήν οι εκπαιδευτικοί, όσοι δεν το έχουν μάθει, οι γονείς, και όταν λέμε οι γονείς εννοούμε οι γονείς των μαθητών που έχουν εμπλακεί στο περιστατικό, όχι όλοι οι γονείς του σχολείου. Και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πολλές φορές, κάποιες φορές μάλλον, θεωρείται απαραίτητο να ενημερωθεί ο σχολικός σύμβουλος. Στη δευτεροβάθμια είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και πάλι επιλέγεται φυσικά να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς των εμπλεκόμενων μαθητών και πάλι, και μετά οι καθηγητές φαίνεται ότι στρέφονται στη μαθητική κοινότητα. Τα ποσοστά του σχολικού συμβούλου είναι πολύ μικρότερα από ό,τι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ίσως γιατί στην πρωτοβάθμια υπάρχει ένα σχολικό σύμβουλο, ειδικά στην σχολική μονάδα, ενώ στη δευτεροβάθμια οι σχολικοί σύμβουλοι είναι εστιασμένοι στα γνωστικά του αντικείμενα περισσότερο. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία ερμηνεία. Όταν τους ρωτήσαμε πώς επιλέγουν να διαχειριστούν τα περιστατικά, διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών, τα 3/4 περίπου των αναφορών και στις δύο βαθμίδες, αφορούν είτε το διευθυντή προσωπικά, ατομικά, επιλαμβάνεται δηλαδή ο ίδιος ο διευθυντής, είτε συνολικά από το Σύλλογο Διδασκών. Γενικώς φαίνεται ότι οι σχολικές μονάδες δεν στρέφονται εύκολα σε άτομα ή δομές εκτός του σχολικού χώρου για να ζητήσουν υποστήριξη σε θέματα βίας. Υπάρχει δηλαδή μια εσωστρέφεια. Αυτή η εσωστρέφεια των σχολικών μονάδων μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Καταρχήν, μπορεί να οφείλεται σε μια τάση που έχουν οι εκπαιδευτικοί να περιφρουρούν, να διαφυλάσσουν, να αποσιωπούν δηλαδή με σκοπό την περιφρούρηση του χώρου τους, των τεκτενωμένων στο σχολικό χώρο. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει η πιθανότητα τα περιστατικά να μην είναι πολύ σοβαρά ή να μην αξιολογούνται ως πολύ σοβαρά από τους εκπαιδευτικούς ή να αξιολογούνται ως σοβαρά, αλλά να κρίνονται και ως διαχειρίσιμα από τους ίδιους. Κάτι άλλο που ρωτήσαμε τους διευθυντές είναι τι κάνουν στα σχολεία τους για να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα. Και τα αποτελέσματα που έχουμε αφορούν και τις δύο βαθμίδες είναι κοινά. Η πληροφόρηση, γενικώς, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο επιλέγουν οι διευθυντές που κάνουν, οι σχολικές μονάδες που το κάνουν, είναι κυρίως η παροχή πληροφορίας.
Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε καλείται στο σχολείο κάποιος εκπαιδευτικός ή κάποιος ειδικός εισαγωγικά για να κάνει κάποια ομιλία, είτε γίνονται κάποια ενημερωτικά φυλάδια τα οποία μοιράζουν. Κυρίως οι αναφορές που έχουμε μας μιλούν γι' αυτό. Βέβαια, έχουμε και αναφορές για περισσότερο εναλλακτικούς και ενεργητικούς τρόπους, όπως είναι οι θεατρικές παραστάσεις με θέμα τη σχολική βία και γενικά βιωματικές δραστηριότητες με το θέμα αυτό. Η πληροφόρηση πρέπει να πούμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί σημασία στο χαρακτήρα της πληροφόρησης, το χαρακτήρα της ενημέρωσης. Μπορεί να κυμαίνεται δηλαδή από μια αποσπασματική γνωστοποίηση των περιστατικών, δηλαδή έγινε αυτό στο σχολείο μας και διατάραξε γενικά την ερωτήση μας, ή να είναι στο άλλο άκρο που είναι μια στοχευμένη και συστηματική πληροφόρηση με σκοπό την αντιμετώπιση σε συνολικό επίπεδο. Όταν τους ρωτήσαμε τους διευθυντές επίσης, εάν στα σχολεία τους υπάρχουν κάποιες προαιρετικές δραστηριότητες, οι οποίες να ευχαριστούν τους μαθητές, να θέλουν οι μαθητές δηλαδή να λάβουν μέρος σε αυτές, και μέσα από αυτές να καλλιεργούν στενότερους δεσμούς. Εδώ λοιπόν ήμασταν στην πολύ ευχάριστη θέση να δούμε ότι περισσότερο από το 1/3 των σχολικών μονάδων κάθε δείγματος, και όταν λέμε κάθε δείγμα εννοούμε της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, γίνονται διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Περίπου 1/4 σχολικές μονάδες και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας έχουν αθλητικές ομάδες και περίπου 1/5 σχολικές μονάδες έχουν θεατρικές ομάδες. Όλα αυτά φανερώνουν γενικά την προτίμηση των εκπαιδευτικών σε κάποιους εναλλακτικούς τρόπους μάθησης που εμπλέκουν με ενεργό τρόπο τους μαθητές. Είδαμε σήμερα εδώ το πραγματικά σπουδαίο ρόλο, το παιδευτικό ρόλο του θεάτρου και όλων των μορφών της τέχνης. Η τέχνη παρέχει πεδίο έκφρασης σε όλους, σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όσο για τις αθλητικές ομάδες, πρέπει να πούμε ότι έχει διαπιστωθεί, έχει ερευνηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι η απασχόληση των μαθητών από τον αθλητισμό συνδέεται γενικά με τον περιορισμό της σχολικής βίας. Τώρα εδώ θα ήθελα να προσέξετε λίγο τη διαφάνεια αυτή. Ρωτήσαμε τους διευθυντές πώς θεωρούν ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τη βία στο σχολείο. Είχαν τρεις επιλογές, τις οποίες τη βλέπετε από κάτω. Σε κάθε δείγμα λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, περίπου το 1/4 απάντησε ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται προληπτικά. Είχαν μία επιλογή. Κανένας διευθυντής δεν απάντησε ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατασταλτικά. Και περίπου το 75% σε κάθε δείγμα απάντησαν ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνδυασμό. Επίσης, οι διευθυντές δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν θεωρούν την επιβολή κυρώσεων ως ένα αποτελεσματικό μέτρο για να διαχειριστούν τις συμπεριφορές της σχολικής βίας. Αυτό που θεωρούν ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διαχειριστούν τη βία είναι γενικά η συζήτηση, ο διάλογος και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη όλη τη σχολική κοινότητα. Κρατήστε λίγο στο μυαλό σα τα δεδομένα αυτά, για να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ρωτήσαμε λοιπόν μετά τι μέτρα παίρνουν στο σχολείο του και τι κυρώσει υπάρχουν, εάν δεν είναι κυρώσει. Στην πρωτοβάθμια λοιπόν μα είπαν ότι επιλέγουν κυρίω να ενημερώσουν του γονεί και του μαθητέ και να συζητήσουν, έχουν ένα διάλογο με τους εμπλεκόμενους μαθητές. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επίσης παίρνουν και κάποια άλλα μέτρα, όπως είναι η πιο εντατική επιτήρηση των μαθητών και κάποιες βιωματικές δραστηριότητες. Στην πρωτοβάθμια δεν έχουμε κυρώσεις. Δεν υιοθετούνται από το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων. Ίσως να απαγορεύουν στους μαθητές κάποιες δραστηριότητες που τους είναι ευχάριστες. Προχωρούν μέχρι εκεί. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, βέβαια. Από τη μία μπορεί να είναι ότι η μικρή ηλικία των μαθητών που κάνει ίσως πιο ευαίσθητους τους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη θα μπορούσε να είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δεν συμπεριλαμβάνεται ποινές που να σχετίζονται με τα προβλήματα της συμπεριφοράς των μαθητών. Στη δευτεροβάθμια, στα γυμνάσια, στον πρώτο κύκλο,
Η κύρωση, τα μέτρα που λαμβάνονται και η κύρωση που κυρίως και περισσότερο από κάθε άλλο μέτρο δηλώνουν διευθυντές είναι η αποβολή. Είναι το πρώτο μέτρο, το πρώτο σε συχνότητα, η πρώτη σε συχνότητα αναφορά. Ακολουθούν οι συστάσεις, οι παρατηρήσεις και οι επιπλέξεις στους μαθητές που έχουν εμπλακεί και ακολουθεί ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους μαθητές. Στα λύκεια, δείτε ότι υπάρχουν, είναι αντίστροφη η σειρά. Οι περισσότερες αναφορές είναι στο διάλογο, στην επικοινωνία, στις συμβουλές στους μαθητές, ακολουθούν οι συστάσεις και οι επιπλέξεις και ακολουθεί μετά η αποβολή. Εδώ, χωρίς να δαιμονοποιούμε τις κυρώσεις, πρέπει να πούμε ότι η κύρωση έρχεται μετά. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό να καταλάβουμε ότι η κύρωση επιβάλλεται εκ των υστέρων, όταν όλοι έχουν τελειώσει. Όταν το κακό έχει γίνει, να το πούμε έτσι. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα όλοι οι εκπαιδευτικοί, είναι το πώς θα προλάβουμε τα επεισόδια αυτά. Δεν απορρίπτουμε τις κυρώσεις. Απλώς θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω πώς τις χρησιμοποιούμε, με ποιο τρόπο τις χρησιμοποιούμε, ποια είναι η αποτελεσματικότητά τους και πώς συμβάλλουν σε αυτό που εμείς θέλουμε να επιτύχουμε. Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι όταν η κύρωση είναι το μοναδικό μέσο που χρησιμοποιούμε και το πιο συχνά χρησιμοποιούμε το μέσο, τότε οδηγεί σε άλλου είδους προβλήματα στο σχολείο που σχετίζονται πάλι με την συμπεριφορά των μαθητών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εντάξουμε γενικά τη δράση μας μέσα σε ένα παιδαγωγικά τεκμηριωμένο πλαίσιο δράσης. Ρωτήσαμε τους διευθυντές ποιοι παράγοντες θεωρούν ότι δημιουργούν ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο όχι μόνο δεν είναι υποφάλιο την βία, αλλά και την αποτρέπει. Εδώ λοιπόν οι διευθυντές έθεσαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο το πλαίσιο. Κατηγοριοποιήθηκαν αυτά που μας είπαν σε 5 παράγοντες, τους οποίους θα δούμε τώρα. Καταρχήν αναφέρθηκαν στην δημιουργία του θετικού σχολικού κλίματος. Εδώ λοιπόν βλέπετε, στον πρώτο παράγοντα, βλέπετε την πλήρη απόρριψη της σχολικής βίας από τους διευθυντές. Δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή τους, ότι είναι ξεκάθαρα απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Οι διευθυντές βλέπουν ένα σχολείο μέσα στο οποίο καλλιεργούνται θετικές αξίες, αξίες που έχουν σχέση με τον σεβασμό, με την αλληλεγγύη, με τη συλλογικότητα, με όλα αυτά. Ένα περιβάλλον το οποίο οθεί τους μαθητές να αυξάνουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από θετικούς τρόπους. Γιατί οι μαθητές, και όταν εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, πάλι προσπαθούν να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους και να αισθανθούν καλά μέσα από αρνητικές δράσεις. Ο δεύτερος παράγοντας στον οποίο επιμένουν οι διευθυντές και έχουν δύο βαθμίδων, είναι η συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Όταν μιλάμε για σχολική κοινότητα, δεν μιλάμε μόνο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, μιλάμε και για τους γονείς και για τους σχολικούς συμβούλους, όλους όσους έχουν σχέση με το σχολείο, αλλά και με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, προσέξτε το αυτό, και με την εμπλοκή ατόμων και φορέων που είναι περισσότερο εξειδικευμένοι σε θέματα βίας. Δηλαδή, οι διευθυντές έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο χρειάζεται μια πολύ ισχυρή συμφωνία ανάμεσα σε όλους μας. Οι δραστηριότητες. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάντα. Οι διευθυντές λένε ότι χρειάζονται οι ομαδικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Σήμερα είχαμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ένας άλλος παράγοντας είναι η συνεχής πληροφόρηση και η ενημέρωση, η ουσιαστική όμως ενημέρωση και πληροφόρηση σε όλους και μάλιστα εδώ οι διευθυντές της δευτεροβάθμιας λένε ότι χρειάζεται ενημέρωση και σε θέματα ειδικότερα όπως είναι ο ρατσισμός και η διαφορετικότητα. Και φυσικά έχουμε και την ενημέρωση και την στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ίσως αυτό να είναι και από τα σπουδαιότερα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος κλειδί είναι αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τη σχολική βία. Είναι αυτοί που την αντιμετωπίζουν σε πραγματικό τόπο και χρόνο. Οι υπόλοιποι μπορεί να τη διερευνήσουν αργότερα, έμεσα, όμως οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που την έχουν μπροστά τους.
στη διεθνή βιβλιογραφία γενικά υποστηρίζεται ότι ένας σωστά εκμορφωμένος εκπαιδευτικός είναι ικανός να καταλαβαίνει ποιες είναι οι ανάγκες των μαθητών. Μπορεί να βασίζεται στις δικές του γνώσεις και δεξιότητες, είναι από πριν ενημερωμένο για όλα αυτά που είπαμε πριν, για τους τύπους και τις μορφές της σχολικής υγείας και ό,τι έχει σχέση με αυτή, δεν τους ανακαλύπτει όταν προκύψουν στην καθημερινότητά του, δεν τους ανακαλύπτει στην αυλή του σχολείου και επίσης γνωρίζει ο ίδιος πολλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι απόλυτα ικανός να χειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Μέχρι εδώ, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι οι διευθυντές γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Έχουν μεγάλη γνώση. Ξέρουν πώς πρέπει να είναι, πώς πρέπει να λειτουργεί το σχολικό πλαίσιο. Θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τώρα, εάν εκτός από τη γνώση διαθέτουν και τις δεξιότητες, αλλά και τις κατάλληλες τάσεις για αυτές τις. Γι' αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Θα καταλήξουμε σε κάποιες τελικές επισημάνσεις. Σίγουρα η σχολική βία, ανεξάρτητα από τα ποια είναι τα παιδιά της, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμβαπτίζεται και αντανακλά τα χαρακτηριστικά που έχει το πεδίο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Αν και η βία ασχολείται από ένα ή περισσότερα ίσως άτομα, από ένα άτομο ή περισσότερα άτομα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι εμφανίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η έρευνα για τη σχολική βία έχει δείξει ότι όταν κάνουμε κατάλληλες παρεμβάσεις στο πλαίσιο, που εδώ είναι το σχολείο, η σχολική μονάδα, τότε μειώνονται και οι πιθανότητες για το άτομο ή για τα άτομα να ασκήσουν σχολική βία.